Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην πρόσκληση της παράταξης, της ΑΝΑΣΑ. Έχουμε καιρό να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, για γνωστούς λόγους κυρίως. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλουμε σήμερα να πούμε εμείς εδώ ως παράταξη και να επικοινωνήσουμε και μέσω των δικών σας γραπτών και κειμένων με την τοπική κοινωνία είναι μια προσπάθεια να αποτιμήσουμε την κατάσταση της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Βαδίζουμε ήδη στο τέταρτο έτος της περιφερειακής θητείας και αυτό μας αναγκάζει στην πραγματικότητα, γιατί ο χρόνος ο πολιτικός αλλά και ο πραγματικός χρόνος αυτής της θητείας τελειώνει, μας αναγκάζει να σκεφτούμε και να αποτιμήσουμε, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον όπως θα βλέπουμε εμείς, να αποτιμήσουμε την τρίχρονη θητεία αυτής της περιφερειακής αυτοδιοικητικής περίοδου και ταυτόχρονα και της περιφερειακής αρχής. Θα πω τη φράση αβίαστα, τη λέξη μάλλον αβίαστη. Αβίαστα καταλήγουμε εξετάζοντας τα δεδομένα και τα πραγματικά περιστατικά. Αβίαστα καταλήγουμε ότι η παραγωγικότητα αυτής της περίοδου είναι εξαιρετικά χαμηλή και παρουσιάζει μια χαρακτηριστική προβληματική λειτουργία. Και θα την εξηγήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο και με παραδείγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε ένα σχεδόν, δεν λέω πλήρως, αλλά σχεδόν ανύπαρκτο αναπτυξιακό έργο. Αυτό συντίθεται στο γεγονός ότι έχουμε απώλεια πόρων και από τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των ελληνικών περιφερειών της χώρας στην απορρόφηση των πόρων, πράγμα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί γιατί είναι επίσημα τα στοιχεία. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει ελαχιστοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και ταυτόχρονα, πράγμα που σχολιάζεται και από το εσωτερικό της Περιφερειακής Αρχής, από στελέχη της, η εκτέλεση του προϋπολογισμού, παράδειγμα για το 2021, είναι μικρότερη από το 2% των προϋπολογιζομένων. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτούς τους ρυθμούς, με αυτές τις εικόνες δεν μπορεί να μιλήσει κανείς ή να ισχυριστεί ότι υλοποιείται ένα έργο το οποίο μπορεί να αφήσει να δείξει θετικές προοπτικές. Επίσης έχουμε μια στο ίδιο πρώτο πυλώνα αυτής της ανάλυσης που κάνουμε έχουμε διάψευση εξαγγελιών, μεγάλων παρεμβάσεων, πλήρη διάψευση. Και εξηγούμε. Οι παρακάμψεις, για παράδειγμα, της Κέρκυρας. Μπενίτσες, Αργυράδες, Σκριμπερό, το μεγάλο έργο της οδικής ασφάλειας, 32 εκατομμύρια που εξαγγέλθηκε. Η υπόθεση της συντήρησης και επισκευής και αναβάθμισης των κέντρων υγείας. Σας δίνω τρία παραδείγματα εξαγγελιών με πανηγυρικό τρόπο, οι οποίες κατέληξαν στο πουθενά. Και δεν πρόκειται να υπάρχει καμία εξέλιξη στο επόμενο διάστημα ακριβώς, γιατί κάπου αυτές οι εξαγγελίες δεν στηρίζονταν σε πραγματικά δεδομένα και προφανώς δεν υποστηρίχθηκαν συνέχεια από την ίδια την Περιφερειακή Αρχή και τις πολιτικές προτεραιότητες. Επίσης έχουμε στασιμότητα στα μεγάλα έργα. Δύο έργα που αφήσαμε εμείς ως Περιφερειακή Αρχή της ΑΝΑΣΑ, εντεταγμένα στο ΕΣΠΑ. Το ένα είναι στην Κέρκυρα και το άλλο στην Κεφαλονιά. Τρία γεφύρια βιώνει. Δρόμος αεροδρόμιο Κρανιά στην Κεφαλονιά. Είναι στρασίτητα. Δηλαδή
Έχουν περάσει 3 χρόνια και το 3 γεφύρια βιώνει εξακολουθεί να μην προκύπτει από πουθενά, ότι είναι έργο το οποίο βαίνει προς υλοποίηση. Αυτή είναι η εικόνα όσον αφορά το κομμάτι του αναπτυξιακού, του αναπτυξιακού έργου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της περίοδου είναι μια αντιδημοκρατική λειτουργία, άνθηση των πελατειακών σχέσεων, και σε αυτά τα περιγράφω όσο πιο σύντομα μπορώ, αλλά με τίτλους, γιατί πραγματικά σεβόμαστε και τον χρόνο. Θα σας πω, λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, κανονισμός βαθιά αντιδημοκρατικός που επιβλήθηκε φυσικά μαζί με τους νόμους που εγκαθίδρυσε εντωμεταξύ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αφαιρώντας αρμοδιότητες από τα βουλευόμενα όργανα όπως είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο και δίνοντάς τα σε παράπλευρα όργανα με διοριζόμενες πλειοψηφίες. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτό που εμποδίζει την πραγματικότητα τις παρατάξεις της μειοψηφίας να θέτουν θέματα στην ημέρησια διάταξη. Δεύτερον, οι κραυγαλαίες περιπτώσεις των προσλήψεων που συζητήθηκαν πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όμως είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του πώς χρησιμοποίησε αυτή την ανάγκη της νεολαίας κυρίως για δουλειά αυτή η Περιφερειακή Αρχή για να υλοποιήσει πελατειακές σχέσεις και να ικανοποιήσει συγκεκριμένες πλευρές. Και βέβαια ένα τρίτο στοιχείο το οποίο ίσως δεν έχει συζητηθεί πάρα πολύ δια της ελλείψεως, δηλαδή δεν προχώρησε η Περιφερειακή Αρχή στο να ορίσει συμπαραστάτη του δημότη, του πολίτη και της επιχείρησης που έχει υποχρέωση από τον νόμο. Θα μου πείτε, είναι στοιχείο αυτό της αντιδημοκρατικής? Προφανέστατα, διότι έχεις δυνατότητα από τον νόμο να έχεις έναν παράγοντα, μια δομή η οποία υποστηρίζει τον πολίτη και την επιχείρηση στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει με την δημόσια διοίκηση ή γενικότερα και δεν το υλοποιείς. Αυτό αφαιρεί από την ίδια την κοινωνία ένα βοήθημα σημαντικό το οποίο μπορεί να στηρίξει τις ανάγκες σε οποιαδήποτε στιγμή. Έχουμε ταυτόχρονα και απώλεια δημιουργίας υποδομών, όπως παραδείγμα τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα χάθηκαν και δεν υπάρχουν ως υδατοδρόμια στα Ιόνια νησιά, εντάξει, η Κέρκυρα και η Παξία έχουν, για λέμε για τα υπόλοιπα, 5 υδατοδρόμια, ακριβώς γιατί ακολουθήθηκε αυτή η τακτική. Μία τακτική που ήταν τακτική για τον πλουτισμό εταιριών ιδιωτικών, οι οποίες παρουσιάζονταν ως δημόσιες. Αυτό πώς να γίνει ανεκτό από τους μηχανισμούς του κράτους? Λοιπόν, άρα αυτή η τακτική οδήγησε και οδηγεί και σήμερα σε απώλεια πόρων, σε χρόνο που χάνεται, όπως είναι η περίπτωση της Γαρίτσας, και φυσικά όλο αυτό είναι σε βάρος μιας εικόνας που έχει ο τόπος μας. Ο επόμενος πυλώνας της ανάλυσης είναι η αδυναμία και η έλλειψη ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της καθημερινότητας και της εξυπηρέτησης των πολιτών. Θα σας πω παραδείγματα που συζητούνται πάρα πολύ. Το ένα είναι η μεταφορά μαθητών. Συζητείται πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες εδώ στην Κέρκυρα και δικαίως συζητείται. Γιατί δεν μπορεί ένα θέμα που το ξέρεις από την μέρα που κάθεσαι σε μια καρέκλα ότι αυτό είναι ένα πράγμα που γίνεται κάθε χρόνο και που πρέπει να εξασφαλίζεις έγκαιρα τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή του και που είναι μια από τις βασικές υποχρεώσεις που έχει η περιφέρεια σε σχέση με τους πολίτες. Δεν μπορεί λοιπόν να σκοντάφτεις σε αυτό και να ψάχνεις να βρεις δικαιολογίες και να ακούμε σήμερα τη φράση ότι εντάξει θα το λύσουμε, το λύσαμε το πρόβλημα, θα λυθεί μέσα στο Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, δεν ξέρω πότε θα λυθεί. Αυτό είναι μια παραδοχή πλήρους αποτυχημένης αντιμετώπισης των θεμάτων της καθημερινότητας. Όπως επίσης το θέμα της δακοκτονίας, που επίσης ταλαιπωρεί και την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά και άλλες περιοχές, πάλι ακριβώς, που είναι πράγματα που γίνονται επίσης κάθε χρόνο και που δεν λαμβάνονται μέτρα έγκαιρα και συγκεκριμένα για να μην έχουμε καθυστερήσεις, αναβολές, μη εκτελέσεις
και με συνέπειες και για την παραγωγική διαδικασία. Πολύ χαρακτηριστικός είναι η παραβίαση των κανόνων της χρηστής διαχείρισης. Δηλαδή, εδώ πραγματικά η Περιφερειακή Αρχή έχει κάνει ρεκόρ. Σας θυμίζω, υπόθεση υδροπλάνα. Δύο ακυρώσεις από τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Γαρίτσα. Έπρεπε να περάσουν 3 χρόνια για να φτάσουμε να κάνει η Περιφερειακή Αρχή το αυτονόητο, δηλαδή να κάνει ένα κανονικό διαγωνισμό για να γίνει αυτό το έργο το οποίο εκκρεμούσε εκεί και έχασε. Τρίτον, δέματα Λευκύμης. Η απομάκρυνση των δεμάτων από τη Λευκύμη. Επίσης, χρειάστηκε περίπου 2 χρόνια για να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της προγραμματικής σύμβασης, η οποία ήταν μια ψευδεπίγραφη προγραμματική σύμβαση και η οποία είχε λοκαριστεί από το Ελεκτικό Συνέδριο. Η υπόθεση του τυχείου της Άφρας, δίπλα στο γεφύρι, η οποία εκτελέστηκε μεν, αλλά με τρόπο που παραβιάζει την νομιμότητα, με αποτέλεσμα και εκεί να τεθεί ζήτημα διαχείρισης δημοσίου χρήματος και τελικά ο εργολάβος να πρέπει να πάει στα δικαστήρια για να πάρει τα χρήματά του. Και επίσης βέβαια την υπόθεση του κτηρίου των δικαστηρίων. Και τα λέω αυτά γιατί είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς ο ελεκτικός μηχανισμός ήρθε και διορθώνει, αλλά με κραυγαλαίο τρόπο και βαρύς χαρακτηρισμούς, αυτή τη λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής, που θα περιέχει τη στήριξη της καθημερινότητας, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών με αξιοποίηση της τεχνολογίας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα του λιγοστού προσωπικού. Φυσικά απαιτούνται προσλήψεις σε κρίσιμες υπηρεσίες. Ειδική προσοχή για τη δημόσια υγεία και την υπηρέτησή της και για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τις προοπτικές του. Τα λέω αυτά γιατί είναι σημαντικά στοιχεία μιας πολιτικής που πρέπει να ακολουθεί τα επόμενα χρόνια και φυσικά η υλοποίηση, επικαιροποίηση των αναψυχιακών σχεδίων, προσοχή στις φυσικές καταστροφές και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που παρέχει η γεωγραφική θέση της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Η πολιτική για την υλοποίηση πολιτικών στα πλαίσια της μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιωνίου, η οποία αναφέρεται πολλές φορές, αλλά στην πράξη δεν αντικατοπίζεται σε συγκεκριμένα περιστατικά και δραστηριότητες, είναι σίγουρα ένα σημείο το οποίο τα επόμενα χρόνια πρέπει να το πιάσουμε δυνατά. Ταυτόχρονα, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία μιας κρατεάς πολυπαραγωγικής οικονομίας, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Εμείς ως παράταξη, είναι προφανές ότι συνεχίζουμε να ενδιαφερόμαστε για αυτή την πορεία της περιφέρειας και θα διεκδικήσει η παράταξη και την επόμενη περίοδο να μπορεί να διαχειριστεί τις υποθέσεις της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Η λειτουργία της Διεύθυνσης Μεταφορών στην Κέρκυρα. Ίσως θα χρειαστεί να πούνε εδώ και οι συνάδελφοι, ο Αλέκος ο Μιχαλάς, ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και ο Μάχος ο Καβαλάς, ο έτερος Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης στην Κέρκυρα, που θα μιλήσουν για αυτά τα θέματα στη συνέχεια. Όπως επίσης και το θέμα των απορριμμάτων. Τι συμβαίνει με τα απορρίμματα? Ας πάρουμε την Κέρκυρα. Πού είναι η υπόθεση του εργοστασίου και σε ποιο στάδιο βρίσκεται και γιατί τελικά καταλήξαμε σε 2 ακυρώσεις διαγωνισμών που λέει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος? Παραδόξως. Απαντήσεις δεν έχουμε πάρει ακόμα ή έχουμε πάρει ή κάνουμε τις εκτιμήσεις μας. Αλλά αυτό συνδέεται παράλληλα με την μία δράση για την ανακύκλωση, για τη διαλογή στην πηγή, συνδέεται με τη δημιουργία χρεών στον φορέα διαχείρισης και πρέπει εδώ να απαντήσουν όλοι για αυτό το τελευταίο που δόθηκε στη δημοσιότητα, που είχε υποθεί ήδη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι έχουμε ειδικά στο ΦΟΣΔΑ για εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ της Κέρκυρας ένα μεγάλο χρέος εκατομμυρίων. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το χρέος εκατομμυρίων? Πώς δημιουργήθηκε? Μια απουσία ενός φιλολαϊκού οράματος και αυτό το οποίο σε αντίστοιξη υπάρχει μια λογική ανομής της εξουσίας με ό,τι αυτό εμπεριέχει. Και ταυτόχρονα υπάρχει, εκτιμούμε, έλλειψη συντονισμού και ελέγχου και σε αντίστοιξη με αυτό μια εξυπηρέτηση, πολιτική εξυπηρέτηση προσωπικών, πολιτικών και προτεραιοτήτων, την οποία βλέπουμε κυρίως στο πρόσωπο της κυρίας Περιφερειάρχη. Είναι γεγονός ότι αυτό που περιγράφουμε βαραίνει όχι μόνο τη στενή παράταξη της κυρίας Κράτσα, αλλά και τις παρατάξεις τις συνεργαζόμενες. Όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε
είναι στις πλάτες τριών παρατάξεων, και του κύριου Σπύρου και του κύριου Αλεξάκη. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή ότι πρόκειται μια τέτοια σύμπραξη. Επίσης θέλω να πω ότι όλο αυτό το συναντάμε δηλαδή στην κοινωνία, νομίζω όχι μόνο εμείς, μια πλήρη απαξίωση για την Περιφερειακή Αρχή και νομίζω ότι και ως αρχή και ως πρόσωπο η Περιφερειακή βιώνει αυτή την απαξίωση σε κάθε δραστηριότητα που υπάρχει σήμερα και σε κάθε πρόβλημα που συζητείται στα Ιόνια νησιά. Γι' αυτό και έχουμε και συμπτώματα, έτσι. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε τρεις παραιτήσεις μέσα στους τελευταίους μήνες, τον εκτελεστικό γραμματέα, ο οποίος παραιτήθηκε, τον περιφερειακό προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας, τον αντιπεριφερειάρχη στην αγροτική οικονομία και τελευταία προσθέθηκε και η Επιτροπή στην Κεφαλονιά. Δηλαδή έρχεται η κυβέρνηση και λέει, όταν πήγε ο Πρωθυπουργός στην Κεφαλονιά και διαπίστωσε ότι τα 20 εκατομμύρια που είχαν διαθέσει για τον Ιαννό εδώ και δύο χρόνια είναι στα σιτάρια και δεν έχει αξιοποιηθεί ένα ευρώ, έρχεται μετά στην Αθήνα, πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο και διορίζει επιτροπή από υφυπουργούς οι οποίοι θα διαχειριστούν τα έργα στην Κεφαλονιά. Εργασίας και η έλλειψη συλλογικότητας που επιδεικνύεται. Εγώ θα σας πω το εξής. Θα λέω άνοιξη της εργασίας, θα σας πω ένα παράδειγμα. Θυμάστε την υπόθεση, τη συζήτηση που έγινε μετά το θάνατο του Στράτου Παγκατίδη, έγινε μια μεγάλη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την υπόθεση του ΕΚΑΒ, πώς λειτουργεί και γενικά γύρω από τα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Τότε λοιπόν, με πρωτοβουλία της παράταξής μας, υπήρξε μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που ήταν ομόφωνη με 10 σημεία. 10 σημεία που έλεγε τι θα πρέπει να κάνουμε με τα στενοφόρα, τι πρέπει να κάνουμε με το προσωπικό, με τους τομείς του ΕΚΑΒ στην Κέρκυρα, με την έκτη ΥΠΕ, με κλπ. 10 σημεία. Είπαμε τότε στη κυρία Περιφερειάρχη, αφού συμφωνήσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το μείζον ζήτημα και ευτυχώς που συμφωνήσαμε, σας καλούμε να ορίσετε ένα ραντεβού στην Αθήνα με το Υπουργείο Υγείας και να πάμε εσείς μπροστά, ο κύριος Σπύρου δίπλα σας και από την άλλη πλευρά εγώ, οι τρεις δηλαδή άνθρωποι που έχουν διοικήσει την Περιφέρεια Ιωνιώνησου από το 10 και μετά, για να δείξουμε ότι έχουμε ισχύ και ότι θέλουμε πραγματικά σε αυτά τα προβλήματα που είχαμε αποφασίσει, θέλουμε απαντήσεις. Λοιπόν, τι έκανε η κυρία Περιφερειάρχης? Ύστερα από δύο μέρες πήγε μόνη στην Αθήνα, είδε τον Υπουργό, έβγαλε ένα δελτίο τύπου και αυτό ήταν. Και μετά από μήνες ολόκληρους, συνάδελφοι, δεν έχουμε αποτέλεσμα κανένα σε αυτά τα ζητήματα. Τίποτα δεν αντιμετωπίστηκε. Ίσα-ίσα, αυτό που έχουμε είναι ότι ο Υπουργός και με σύμφωνη γνώμη από ό,τι φαίνεται και τοπικών παραγόντων, προχωρεί με διάταξη νόμου και απελευθερώνει τις δυνατότητες των ιδιωτικών αστεροφόρων πλέον να κάνουν το έργο του ΕΚΑΒ.